Καλημέρα κύριε Γερμανάκο, είναι μαθητής του Λυκείου του Περάματος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών της Αθήνας. Με ποιες διαδικασίες ελήφθησαν οι αποφάσεις για τις καταλήψεις, ποια είναι τα αιτήματα και πώς πρέπει να απαντήσει η πολιτεία για να σταματήσουν και να ξαναρχίσουν τα μαθήματα. Λοιπόν, οι διαδικασίες ήταν άκρως δημοκρατικές, με γενική συνέλευση, με ψηφοφορία επί του θέματος που στέφθηκε στη Γενική Συνέλευση και με ομόφωνη απόφαση πλέον οι μαθητές προβήκαμε σε καταλήψεις. Δεν διαφώνησε κανείς δηλαδή? Ομόφωνη απόφαση 100%? Η ψηφοφορία έγινε όχι με ανάταση χειρός αλλά με φάκελο όπου κατατέθηκε στην κάλπη. Δεν ήταν ομόφωνη απόφαση. Εννοείται πως ποτέ δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση σε τέτοια ζητήματα. Εκτός αν πλέον τίθεται κάποιο ζήτημα. Εσείς το είπατε και απόρρισα. Ναι, συγγνώμη. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και διάφορα παραδείγματα από άλλα σχολεία γειτονικά, όπως το πρώτο ΕΠΑΛ Περάματος, όπου με τις ίδιες διαδικασίες ο διευθυντής μπήκε μέσα και με σιδεροτροχό έκοψε την αλυσίδα και ανάγκασε τους μαθητές να κατέβουν κάτω στο κάτω προάβλιο και όσοι έρχονταν, ώστε να μην τις επόμενες ώρες, ώστε να μην συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, τους κλείδωνε απάνω. Οπότε, τώρα, πείτε μου, δεν είναι μόνο για μένα πιο σημαντικό, τα δικά μας αιτήματα, κύριε Γερμανάκο, πιο σημαντικό είναι να μας πείτε τα αιτήματα. Τα αιτήματα πολύ είναι απλά, σύντομα, νομίζω είναι έχουν ακουστεί παντού. Πρώτο και βασικό είναι να ρεώσουν τα τμήματα και να γίνουν έως 15 άρια, δηλαδή μέχρι 15 μαθητές ένα τμήμα. Υπάρχουν αίθουσες? Εμείς λέμε πως στα σχολεία μας δεν υπάρχουν, γιατί ήδη είμαστε 300 μαθητές για σχολεία των 200 ή και των 150. Πώς το φαντάζεστε να υλοποιείτε αυτό λοιπόν? Εμείς έχουμε προτείνει σαν συντονιστικό όργανο των 15 μελών των σχολείων της Αθήνας ότι το κράτος έχοντας δημόσια κτίρια μπορεί να κάνει να επιτάξει κάποια κτίρια δημιουργώντας νέα τμήματα ώστε να αραιώσουν τα ήδη υπάρχοντα πλήρως συνοσισμένα τμήματα. Να αναζητήσουν λοιπόν αίθουσες σε συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως και με την εκκλησία. Ίσως, ναι. Άλλο αίτημα? Άλλο αίτημα είναι η άμεση πρόσληψη καθηγητών, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί το προηγούμενο αίτημα το να αραιώσουν τα τμήματα. Γιατί σε μια χρονιά όπου οι ανάγκες αυξήθηκαν, αν σπάσουν τα τμήματα, χρειάζεται περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί σε μια χρονιά που αυξήθηκαν οι ανάγκες, ξεκινάμε με 20.000 κενά περισσότερα από ό,τι πέρυσι. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο τρίτο αίτημα εκτός από αυτά? Υπάρχει τρίτο αίτημα, το οποίο με το τέταρτο συνδυάζεται. Είναι της ίδιας λογικής, ότι ζητάμε την άμεση πρόσληψη καθαριστριών και προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία μας, καθώς έχουμε ενδεικτικά στο πέραμα από μία καθαρίστρια για κάθε σχολείο, για σχολικές μονάδες των 300 παιδιών, για τεράστια σχολεία, για τα δεδομένα της πόλης και φαντάζομαι και στην Γκράβα που είναι ακόμα πιο μεγάλο το σχολικό συγκρότημα, δεν είναι σε καλύτερη μορφή, σε καλύτερη κατάσταση. Άρα ζητάμε άμεση πρόσληψη καθαριστριών και άμεση και σωστή απολύμανση των σχολείων μας, ειδικά για κορονοϊό. Συναντηθήκατε? Τα αιτήματά σας πρέπει να σας πω ότι ακούγονται λογικά. Και άλλωστε και ο κύριος Τσούλιας πριν το ίδιο είπε ότι τα αιτήματα είναι λογικά. Συναντηθήκατε με κάποιον από το Υπουργείο Παιδείας για να θέσετε αυτά τα αιτήματα και να συζητήσετε τι από αυτά και σε ποιο βαθμό μπορεί να ικανοποιηθεί? Έχουμε συναντηθεί, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλη την Ελλάδα με τους διευθυντές δευτεροβάθμιας ή εκείνοι με αυτούς τους οποίους μας υποδεικνύουν. Επίσης έχουμε συναντηθεί με αντιδημάρχους και δημάρχους, αντιδημάρχους παιδείας. Σε κάθε περίπτωση το μπαλάκι πετιέται από τον έναν στον άλλον και γι' αυτό και εμείς προβαίνουμε σε καταλήψεις ώστε να τεθούν τα αιτήματά μας επιτάπητος, να γίνει γνωστό στην κοινή γνώμη ότι έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο, δεν πάει άλλο. Δεν δεχόμαστε να διακινδυνεύουμε κάθε μέρα τη ζωή μας, τη ζωή τη δικιά μας, των δικών μας, των ανθρώπων μας, των παππούδων, των γονιών μας, να γυρίζουμε σπίτι και να μην ξέρουμε τι μπορεί να τους κολλήσουμε, τι μπορεί να τραβήξουμε μετά από μία εβδομάδα. Μάλιστα.